Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κατσάνη. Κύριε Δήμαρχε, οι εξελίξεις στην περιοχή μας στο Πογόνι τρέχουν πλέον σύστολα. Εκεί που πήγε να κλείσει το ένα θέμα με το τμήμα συνοριακής φύλαξης των κεφαλών σου, μας ξεφύτρωσε ένα νέο σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την αναδιάρθρωση της Ελλάς, που μεθοδεύει κατ' ουσίαν το κλείσιμο του τμήματος συνοριακής φύλαξης στην Καστάνιανη με την αρχική μορφή της συγχώνευσης με το αντίστοιχο Τελβινακίου. Η Δημοτική Αρχή βγάλατε ένα δελτίο τύπου που απαντά κατηγορηματικά όχι στη συγχώνευση του ελόγου τμήματος. Πείτε μας όμως εσείς τι ακριβώς συμβαίνει, για να ακουστούν πλέον από το πιο επίσημο πρόσωπο του Πογονίου τα τεκτενόμενα. Κοιτάξτε να δείτε, οι ενέργειες οι οποίες είναι άδικες προς την περιοχή μας δεν έχουν τελειώμα. Ναι. Και το τελευταίο διάστημα έχουν βιώσει παροτέστατες ενέργειες. Ναι. Μόλις τελειώνουμε το ένα θέμα, τελειώνουμε το κέντρο ποινικής μέρημνας, αρχίζει το κεφαλοδίσου. Μόλις τελειώνει το κεφαλοδίσου, ξεκινάει τις Καστάνιδες, που ξεκινάει η τράπεζα και πάει λέγοντας. Ναι. Δεν ξέρω τι σκοπό έχει η επίσημη πολιτεία για την περιοχή μας, αλλά βλέπουμε πως για μια ακόμη φορά προσπαθεί μάλλον να δικείται η περιοχή μας. Ναι. Και το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την ομόφωνη απόφασή του ήταν κατηγορηματικό. Να μην κλείσει καμία δομή συνοριακής φύλαξης στην περιοχή μας. Ναι. Αυτή ήταν και την πρώτη φορά με το κεφαλόβρισο, την επαναλαμβάνουμε και τώρα. Αντιθέτως, κύριε Δήμαρχε, έπρεπε να ανοίξουν κι άλλα, όχι να κλείσουν. Θα έπρεπε να ανοίξουν και τις Λάδερες και τις Αγίες Μαρίνες και τις Πογωνιανής, αν γίνεται από τη στιγμή που φιλοξενεί δύο δομές. Εμείς κάναμε ένα αγώνα, το ξέρετε πολύ καλά, εδώ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Για να εδραιώσουμε την ανασφάλεια που υπάρχει αυτή στην περιοχή μας. Ναι. Για να παραφέρουμε την ασφάλεια στην περιοχή μας. Ήδη είχαμε παροτέσει συναντήσεις με τους εκάστοτες υπουργούς δημόσιας τάξης. Υπήρχαν δεσμεύσεις από τον κύριο Καμένο και από πολλούς άλλους υπουργούς. Και κάνουμε έναν αγώνα για να εδραιώσουμε την ασφάλεια αυτή στην περιοχή μας. Μέχρι σήμερα δεν το πετύχαμε. Βλέπουμε τώρα όχι μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση η επίσημη πολιτεία, αλλά μειώνει και αυτό το αίσθημα της ασφάλειας με το κλείσιμο αυτών των συνοριακών τμήματων. Το ζήτημα, κύριε Δήμαρχε, είναι πως οι αστυνομικοί στην περιοχή του Πογονιού και ειδικά σε αυτά τα χωριουδάκια επιτελούν λειτουργήμα πέρα των επαγγελματικών υποχρέσεων. Γιατί τώρα λοιπόν η Ελλάς θέλει να χαλάσει όλη αυτή την εικόνα, τι πιστεύετε πως την κάνει να παίρνει αυτά τα σκληρά μέτρα? Θέλω να πω τα αντίπεινα κυριολεκτικά για την περιοχή μας. Γιατί είναι αντίπεινα, δεν είναι πλέον. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό τους. Αυτό το οποίο επίσημα μας έχουν πει. Ναι. Είναι ότι προσπαθούν αυτά τα άτομα τα οποία είναι ενεργά και φυλάτουν τα κτίρια, φυλάτουν δηλαδή τους τέσσερις τείχους, φυλάνε ο γραμματέας, ο φύλακας, ο αυτός που φυλάει τα όπλα, ο διοικητής, ο επιδιοικητής και αυτά σε βάρδιες πολλαπλασιάζονται. Αυτά τα άτομα θέλει να τα βγάλει έξω σε περιπολίες. Και γιατί να κλείσει το εν λόγω τμήμα? Πού κολλάει, ας πούμε, το να κλείσω το ένα, να συγχωνεύσω όσο δεν είναι. Δηλαδή αυτό που λένε σημαίνει κλείσιμο, γι' αυτό λέμε κλείσιμο. Αυτοί δεν το λένε κλείσιμο. Αυτοί λένε ότι θα βγάλουν τα άτομα έξω. Θα υπάρχει το κτίριο, θα αλλάζουν εκεί τις βάρδιες τους, αλλά αυτό δεν είναι θεσμοθετημένο. Και κάτι τι που δεν είναι θεσμοθετημένο καταργείται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό είναι που μας φοβίζει και λέμε ότι είναι κατάργηση. Ναι. Εμείς θέλουμε κάτι θεσμοθετημένο. Μέχρι σήμερα ήταν θεσμοθετημένο το συνοριακό τμήμα της Καστάνιανης. Ναι. Υπήρχε ο αστυνόμος, ο υποαστυνόμος, υπήρχαν 40 άτομα δύναμη. Αυτή τώρα θέλει να τους καταργήσει. Λέει ότι θα παραμείνουν πάλι... 40 άτομα στα χαρτιά, κύριε Δήμαρχε. Εκεί στην πραγματικότητα. Τα άτομα στα χαρτιά, βεβαίως. Έτσι, μπράβο. Να ακούει ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι το τμήμα έχει εκεί 40 νοματέους. Έτσι. Εκεί υπάρχουν 4 αστυνομικοί όλο και όλο. Και σύμφωνα και με. Δεν είναι 4. Τώρα μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Υπηρετούν αναβάρδια πάνω από 10 άτομα. Εν δυνάμει. Είναι. Αυτά που προερχόταν, δηλαδή σε όλοι, αν είχε το τμήμα της συνοριακής φύλαξης Καστάνιανης, ναι. Είναι δυναμικότητας πάνω των 50 ατόμων. Υπηρετούν 30. Προχθές σε συνέντευξη ο πρόεδρος της Καστάνιανης Πογονίου μου είπε ο άνθρωπος ότι εμείς βλέπουμε εκεί μέσα 4-5 άτομα, ένας μένει μέσα για να φυλάει το κτίριο και οι υπόλοιποι βγαίνουν έξω περιπολία. Είναι βάρδιες όμως. Αν βάλεις τα ρεπάκια της βάρδιες, είναι 4 άτομα, 4-5, 20. Αυτό ναι. Είναι. Ναι. Αναβάρδια τώρα, έτσι, γιατί είναι 24 ώρες βάρδια. Ακόμη, κύριε Δήμαρχε. Δεν σημαίνει ότι αυτοί φτάνουν, έτσι. Προς Θεού. Έτσι, γιατί η οργανικότητα του τμήματος, σας είπα, είναι πάνω από 50 άτομα. Έχουν μείνει μισή και λιγότεροι. Και όσο πάνε, λιγοστεύουν και άλλο μέχρι να το κλείσουν τελείως. Έτσι, τώρα προσπαθούν να εξοικονομήσουν, δηλαδή αποδυναμώσανε τα κέντρα
και τώρα προσπαθούν να εξοικονομήσουν ανθρώπινο δυναμικό από τα γραφεία, δηλαδή και καταργώντας υπηρεσίες. Αυτό είναι παράλογο. Ναι. Είναι παράλογο γιατί σύμφωνα και με την μορφολογία του εδάφους στην περιοχή μας και το πέρασμα που γίνεται από την Αλβανία, από τη γείτονα χώρα προς εδώ, με εμπόρους ναρκωτικών, όπλων και οτιδήποτε άλλο, θα έπρεπε αν μη τι άλλο να ανοιχθούν και άλλα τμήματα. Όχι να κλειστούν, να συγχωνευτούν, να ανοιχθούν και άλλα. Εάν πήγαν αυτό που ισχύει, αυτό που είπα και στον ίδιο τον κύριο Αναγνωστάκη προχθές που είχαμε συνάντηση. Ναι. Ότι αν με το κεφαλόγρυσο επιτελούταν ένα έγκλημα, τώρα είναι διπλό το έγκλημα. Είναι πάνω στην μεθόρια περιοχή, πάνω εκεί που πραγματικά είναι η πηγή της παραβατικότητας. Και η απάντηση του γραμματέα. Έτσι. Η απάντηση του γραμματέα ήταν ότι δεν τα κλείνουμε με την λογική που σας είπα πριν, αλλά χωρίς να δεσμεύεται όμως θεσμικά σε κάτι ότι θα παραμείνουν. Ναι. Ότι θα είναι θεσμικά γραμμένες. Πάντως οι πρώτες παρενέργειες από πλευράς κατοίκων Καστάνιανης έρχονται διαστόματος του Προέδρου τους, του κ. Παπαγιάννη, ο οποίος μου είπε ότι αν το τμήμα αυτό κλείσει, να είστε σίγουρος, μου είπε κύριε Καψάλη, πως την επομένη τουλάχιστον 50 άτομα από το χωριό τρίτης ηλικίας θα φύγουν προς την ενδοχώρα. Άρα λοιπόν αδειάζουν τα χωριά. Εντέλεια, και θέλω να κάνει πολιτεία. Και όχι μόνο της Καστάνιανης. Και έτσι μην παρεξηγούμαστε. Δεν είναι τμήμα της Καστάνιανης. Και της Αγίας Μαρίνας και της Λάβδανης. Είναι μεθορείο περιοχής. Ακριβώς. Έχει μια ακτίνα 60 χιλιόμετρα και καλύπτει 60 χιλιόμετρων. Επομένως από όλα τα χωριά αυτά που εμπεδώνει σήμερα ένα βαθμό ασφάλειας, αυτό το αίσθημα της ασφάλειας θα χαθεί. Παντελώς. Ναι. Είναι που είναι χαμένο μέχρι σήμερα. Και καταλαμβάνετε την ψυχολογία του κόσμου όταν ακούγεται ότι κλείνει το τμήμα της ενεργικής σύραξης της Καστάνιας. Αμέσως ο κόσμος απογοητεύεται και φυσικά θα φύγει και δεν θα στείλει τα παιδιά του και όλες τις παρενέργειες αυτές που είπαμε. Και από την άλλη πλευρά και οι κακοποίοι, οι οποίοι ξέρουν ότι είναι ένα τμήμα κλειστό, θα κάνουν όργια από εκεί στην κυριολεξία. Θα γίνεται πάρτι περάσματος. Εγώ κύριε Καψάλη, η δική μου εκτίμηση είναι δεν θα την αφήσουν την περιοχή. Βεβαίως θα είναι αποδυναμωμένη και δεν πρέπει να έχει τέτοια τύχη. Γιατί δεν μπορούν, γιατί αλίμονα δεν θα την αφήσουν τελείως ανεξέλεγκτη. Αλλά αυτό δεν μας εκφράζει, δεν μας διαβεβαιώνει ότι θα λειτουργήσει και στο μέλλον. Ναι. Εμείς ζητάμε ενίσχυση εκεί πέρα και βλέπουμε τώρα να απομειώνεται η περιοχή μας. Αυτό είναι το λυπηρό. Ναι. Σίγουρα κανένα κράτος δεν θα αφήσει τα σύνορα φύλακτα εκεί πέρα, αλλά θα με λιγούν με αίσθημα. Μα στην ουσία, κύριε Δήμαρχε, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Δεν είναι φύλακτα τα σύνορα. Το σημαντικό είναι το αίσθημα ασφαλείας. Γιατί η παραβατικότητα, και αυτά το έχω πει πολλές φορές, παντού θα υπάρχει και στα Γιάννα, υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει. Αλλά δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι εδώ μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι πάνω απομονωμένη. Στα Γιάννα, παραδείγματος χάρη, εάν μπει ένας ληστής που κάθε μέρα γίνονται ληστείες, βγει στο μπαλκόνι, θα φωνάξει, θα τον ακούσει η γειτονιά. Ναι. Εκεί ποιος θα σε ακούσει στην Αγία Μαρίνα και στην Καστανή. Όπως στη Λάβδανη προχθές μπήκε ο κακοποιός μέσα στη γρήλα στο σπίτι. Στη Λάβδανη. Και καθημερινά λέγομαι. Πριν από λίγο καιρό. Ναι. Έτσι. Ποιος θα σε ακούσει εκεί πέρα. Αυτό δηλαδή το φόβο που αισθάνεται καθημερινά ο κόσμος να κοιμάται με το τουφέκι, πότε θα φύγει αυτός ο φόβος. Σίγουρα δεν θα φύγει αν γίνει και η συγχώνευση κλείσιμο. Και του τμήματος Καστάνιανης. Θα μεγαλώσει. Γιατί και πολλοί από αυτούς θα φύγουν. Όπως με ενημέρωσε και χθες ο πρόεδρος της Πανπογονησιακής, ο κύριος Άρμπυρος, ήταν 7 αυτά τα τμήματα, γίνανε 5, τώρα γίνανε 3, σε λίγο θα γίνουν 2. Έτσι. Δυστυχώς γιατί η αστυνομία δεν έχει προσωπικό, γιατί το κράτος δεν διορίζει, γιατί τους εντάξει στα σώματα ασφαλείας τους αποσπούν για άλλες υπηρεσίες, να εξυπηρετήσουν άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας και εις βάρος της μιας περιοχής. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό καταγγέλνουμε και αυτό προσπαθούμε να. Οι αστυνομικοί που έχουν αποσπαστεί από το Πογόνι έχουν επιστρέψει όλες τις θέσεις τους πάλι. Όχι βέβαια. Συγκριτικά πόσοι αστυνομικοί είναι τώρα στο Πογόνι με αυτούς που θα έπρεπε να είναι. Που είναι εγγεγραμμένοι δηλαδή. Υπάρχει μια μεγάλη δύναμη η οποία είναι διάσπαρτη. Ναι. Βεβαίως αυτό παρουσιάζουν αυτοί. Επειδή τα τελευταία χρόνια μειώνεται η δύναμη της αστυνομίας. Γιατί δεν γίνονται διορισμοί. Και σε σύγκριση με άλλες προσλήψεις δηλαδή καινούργιες. Δεν υπάρχουν νέοι διορισμοί. Ναι. Και σε σχέση με άλλες περιοχές υπάρχει μια αξιμένα, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν εδώ είναι σύνορα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτοί οι άνθρωποι της συνολικής φύλαξης κανονικά δεν έπρεπε να είχαν ενταχθεί στα σώματα ασφαλείας. Πρέπει να είναι ειδικό σώμα των συνόρων. Ναι. Και αυτοί σήμερα τους έχουν, τους εγκαταλέγουν μέσα στην ελληνική αστυνομία και κάνουν άλλες δουλειές παρά από αυτά τα οποία έχουν διοριστεί. Και τους αποσπάνε ό,τι θέλουν και τους πηγαίνουν όπου θέλουν. Όπου θέλουν.
Υπάρχει μια δύναμη δηλαδή στο Πογόνι, πάνω από 200 άτομα σήμερα, αστυνομικοί με το αστυνομικό τμήμα, την πυρακή με το αστυνομικό. Ναι. Αυτοί τους βάζουν όλους μαζί, δεν είναι έτσι όμως. Πάντως, κύριε Καψάλη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ιωαννίνων, ο κύριος Κίτσος, ήταν άκρα απογοητευτικός. Δηλαδή, μου είπε ο άνθρωπος ότι σε περίπτωση που γίνει αυτή η συγχώνευση, είναι η αρχή του κλεισίματος. Δεν υπάρχει περίπτωση, μου είπε, ότι 1 εκατομμύριο θα κλείσει. Τελείωσε. Η συγχώνευση αυτό λέει. Τι λέει το κλείσιμο. Ακριβώς δηλαδή. Αν λειτουργεί, και αν λειτουργεί τον πρώτο καιρό άτυπα σε αρκτήριο, δεν είναι θεσμό ότι θα πάρουν ένα περιπολικό εκεί να τρέχει πέρα εδώ για να δείξουν στην αρχή ότι και καλά κάτι γίνεται και μετά λέει θα κλείσει. Τελείωσε. Αυτό σας είπα πριν. Σε αρκτήριο θα κλείσει. Δεν είναι θεσμοθετημένο. Και εμείς αυτό μας ανησυχεί. Άρα γιατί μας κοροϊδεύουν, γιατί μιλάνε για συγχωνεύσεις ενώ στην άκρη του μυαλού τους έχουν το κλείσιμο. Ναι, λένε θα συγχωνευτούν για να περιορίσουμε τα άτομα τα οποία είναι μέσα στα κτίρια για να τα βγάλουμε έξω για καλό της περιοχής και θα είναι καλύτερα για την περιοχή. Μα εκ των πραγμάτων τώρα από ό,τι μας λένε και οι μαρτυρίες. Και μια ευχή. Εκ των πραγμάτων, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι λένε και οι μαρτυρίες τώρα που έχουμε, είναι ότι μέσα στο τμήμα. Δηλαδή, ένα καθεμόνο, η υπόλοιπη είναι περιπολία έξω. Σε ποιον τα λένε αυτά, ότι είναι γραφτά, δεν ξέρω. Επικαλούνται ότι υπάρχει ο αρχαιοφύλακας. Υπάρχει ένας, η υπόλοιπη. Υπάρχει ο διοικητής, υπάρχει ο επιδιοικητής, υπάρχει ο γραμματέας, υπάρχει ο φύλακας των όπλων, υπάρχει ο φύλακας που φυλάει τους παραβάτες που πιάνουν. Δηλαδή είναι. Βγάζουν έναν αριθμό τώρα, δεν ξέρω εγώ αν ισχύει αυτό, αν είναι έτσι το οργανόγραμμά τους και αν υπηρετούν τόσο. Δηλαδή λένε ότι θα εξυπηρετηθούν γύρω στα 7-8 άτομα, θα εξοικονομήσουν σε άτομα. Εάν υπηρετούσαν όπως λένε τόσο το οργανόγραμμά τους, τότε καθημερινά στο τμήμα της Καστάνιανης, όπως θα μας καταμαρτυρούσαν και οι κάτοικοι, θα ήταν τουλάχιστον 5-6 άτομα μέσα. Μπορεί. Από 2 άτομα να είναι σε 3 βάρδιες σε τα λεπά, είναι 8 άτομα. Αυτό δεν μας λέει κάτι όμως, γιατί για να λειτουργήσει ένα τμήμα χρειάζονται κάποια άτομα. Μπορεί να είναι 8 άτομα δηλαδή. Ας κόψουν, κύριε Δήμαρχε, από τις εκδηλώσεις τους ή οτιδήποτε άλλο σπατάρες κάνουν εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, και να ενισχύσουν τα σύνορα εκεί που πρέπει, αυτή τα σύνορα είναι, της χώρας. Αυτή είναι η λύση που λέτε. Πώς θα δεν γίνει. Δεν μπορεί τώρα, επειδή αυτοί δεν μπορούν να κάνουν προσλήψεις, επειδή αυτοί έχουν γεννώνται κάποιες άλλες ανάγκες ή τους αποσπούν στους υπουργούς, στη Βουλή κλπ. Ή όπου αλλού να. Είναι εις βάρος της περιοχής μας και να μας λένε ότι δεν έχουμε προσωπικό. Να μην αποσπούν προσωπικό από την περιοχή. Απαγορεύεται η απόσπαση αστυνομικού από την περιοχή. Χωρίς να γίνει αντικατάστασή του. Τώρα αυτό που είπατε είναι αστείο και το λέω με την έννοια την καλή, γιατί μαζί έχουμε παλέψει τόσα χρόνια για αυτό το πράγμα. Να επιστρέψουν οι αστυνομικοί στο Πογόνι και δεν έχει επιστρέψει κανένας. Ήρθανε 5-6, φύγανε στην άλλη 10. Βρίσκουν μια αφορμή ότι στοιχείο στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, οι πρόσφυγες, οι λαθρομετανάστες κατ' ουσίαν. Λοιπόν, κάνουν φασαρία, τους ξανααποσπάνε, πάλι τους ξαναπηγαίνουν πάλι εκεί. Αποδυναμώνουν την περιοχή, οργιάζουν οι κακοποιοί στα χωριά μας επάνω. Λοιπόν, κατακλέβουν τον κόσμο όλο χωρίς να υπάρχει κανένας φόβος. Κατά τα άλλα, το οργανόγραμμα λέει ότι έχουμε 5 αστυνομικούς μέσα και 6 και 2 και 3. Τέλος πάντων, αυτά είναι λόγια κατά τα κοινώς λεγόμενα της χάρη μας. Αυτά φέρνουμε όλα στο προσκήνιο, αυτά είπαμε και στον κύριο Ναγκοστάκη. Βεβαίως, αυτό που σας είπα, αυτοί εξέφρασαν και εκφράζουν την καλή θέλησή τους. Αλλά εδώ δεν γίνονται με ευχολόγια και με καλή πρόθεση. Εδώ πρέπει να είναι θεσμοθετημένα. Και ποια είναι η καλή θέληση. Τμήμα Καστάνιανης, δυναμικότητα 50 άτομα, αστυνομικός. Μα ποια είναι η καλή θέληση, μας δουλεύουν εν τέλει. Ποια είναι η καλή θέληση τώρα, συγχωνεύσουν το τμήμα με απόφυγο σκοπό να το κλείσουν. Ναι, ποια είναι η καλή του θέληση. Αλλά με ευχές όμως. Είναι 2 χρόνια κυβέρνηση. Λοιπόν, ποια ήταν η καλή θέληση για τις μέσες, σε 2 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν πετύχει πολλά στην περιοχή μας. Και τις θερμικές κάμερες να είχαν φέρει και αστυνομικοί άλλοι να έρθουν και στρατιωτικά φυλάκια να ανοίξουν. Αυτό είναι το λυπηρό. Ποια είναι η καλή θέληση. Άρα μας δουλεύουν ασύστολα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει κάτι να βελτιώσουν την κατάσταση, ώστε και εμείς να πούμε ότι κάτι γίνεται. Ναι. Ότι πάμε προς το καλύτερο. Ναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό είμαστε δύσπιστοι και σε αυτά που λένε δηλαδή. Ναι. Σε προηγούμενη συνέντευξη με τον αρχηγό της Μίζωνος Αντιπολής, τον κύριο Ντότη Δημήτρη, άκουσα τον κύριο Ντότη να μου λέει πως θα είναι δίπλα στο πλευρό σας για ό,τι χρειαστεί ώστε να ακυρωθεί αυτή η απόφαση της Ελλάς. Τι απαντάτε εσείς. Κοιτάξτε, αυτά τα ζητήματα δεν είναι αντιπολιτευτικά. Είναι μπράβο. Κοινά για όλους. Έτσι και γι' αυτό έχουμε και κοινή γραμμή. Ναι. Όχι, αυτό είναι δεν νομίζω αυτό ότι υπάρχουν λογικό. Περιθώρια δηλαδή για αντιπολίτευση ή αντιπαραθέτηση ή οτιδήποτε. Όχι. Μπορεί να υπάρχει ο τρόπος ο οποίος παλεύουμε ένα ζήτημα να είναι λίγο διαφορετικός ο ένας με τον άλλον, αλλά ο στόχος μας είναι ο ίδιος.
και πρέπει να φτάσουμε στο στόχο. Μάλιστα. Έτσι, και όλοι μαζί θα φτάσουμε, γιατί υπάρχουν περιθώρια, υπάρχει χρόνος να βρούμε τι εκείνα που μας χωρίζουν, να τα φέρουμε σε προσκήνιο, να κάνουμε την αντιπαράθεσή μας, αλλά σε τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να υπάρχει μια σύνδεια, μια ομόνοια, όχι μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, και από τους ίδιους τους πολίτες. Ναι. Γιατί δυστυχώς παρατήρησα το τελευταίο διάστημα σε κάποια site εδώ, με ανθρώπους της περιοχής μας, ζημιά κάνουν παρακαλώ με τα δημοσιεύματά τους. Αυτά τα πικρόχολά τους και αυτά μπορούν να τα βγάλουν πέρα, αφού πετύχουμε πρώτα το στόχο μας, μετά κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ αλλά να αυτή τη δεδομένη στιγμή, τη στιγμή που είμαστε πάνω στη μάχη, πάνω στον πόλεμο, που δίνουμε όλοι για τον κοινό σκοπό, που είναι να κρατήσουμε αυτή την παροχή υπηρεσιών που θέλουμε για την περιοχή μας, που είναι αναγκαία και είναι, το δικαιούμαστε, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Ότι τα υπόλοιπα λόγια... είμαστε στο... Εντάξει, υπάρχουν και μερικοί ανεγκέφαλοι οι οποίοι προτρέχουν και βγάλουν κάτι δημοσίευση, τις οποίες, εντάξει, ευτυχώς είναι λίγοι. Έκασος αναλαμβάνει τις ευθύνες για αυτούς που αναλαμβάνουν. Το άλλο, κύριε Καψάλη, αυτό που είπα και στην αδερφότητα της Καστάνιας όταν βρέθηκα. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Πογόνι είναι ενιαίο. Ναι. Και ένα ζήτημα της Καστάνιανης είναι και ζήτημα όλων των χωριών και του Δηρβενακίου και της Πογονιανής και του Κεφαλοβρύσου. Ναι. Όταν ήταν το Κεφαλόβρυσο, βλέπαμε το κάτω Πογόνι, δηλαδή την Καστάνια, δεν ενδιαφερόταν το τι γίνεται στο Κεφαλόβρυσο. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα ενιαίο για όλο το Πογόνι. Και τους είπα συγκεκριμένα, αύριο αν κάνουμε μία διαμαρτυρία, έχει την εντύπωση, θα έρθει ο κάτοικος του Παρακαλάμου να διαμαρτυρηθεί για την Καστάνιανη. Θα πρέπει αυτό να έρθει, γιατί την επομένη θα χτυπηθεί και ο Παρακάλαμος. Οπότε έτσι, θα πρέπει μπράβο να τρέξει και ο Χαραβιώτης. Αυτό πρέπει να δώσουμε και να τονίσουμε σε όλους, ότι το πρόβλημα είναι κοινό για όλους. Σήμερα είναι η Καστάνιανη, αύριο ο Παρακάλαμος, μεθαύριο το Καλπάκι, μεθαύριο το Κεφαλόβρυσο. Σε αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να παραθέσεις. Σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου μας και όχι μόνο για το χωριό μας. Πρέπει να τονίσουμε ότι το τμήμα της Καστάνιανης δεν αφορά μόνο την Καστάνιανη, τώρα όταν βρίσκονται τρεις αστυφύλακες και να φυλάνε το κτίριο κλπ. Είναι ευρύτερη περιοχή, είναι τα 50 χιλιόμετρα που φυλάτουν, είναι τα σύνορα της χώρας, συν τα χωριά της ενδοχώρας, Λάβδανης, Κεράσουμου κλπ. Όλα αυτά. Μα και είναι τα σύνορα. Σε 100 μέτρα απόσταση από την πλατεία της Καστάνιανης είναι τα σύνορα της Αλβανίας. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται ομοψυχία και ενότητα και νομίζω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε όπως. Ποια θα είναι η τελική σας αντίδραση στην περίπτωση που το Υπουργείο έχει πάθει κόφευση? Κοιτάξτε, εμείς θα παλέψουμε. Θα παλέψουμε. Μέχρι και υπόθηκαν και κάποιες... Ο κύριος Δόντς μου είπε για κλείσιμο δρόμων. Να τους κλείσουμε τους δρόμους. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του κόσμου. Ναι. Το να κλείσουμε τον δρόμο και να βρεθούν 10 άτομα εκεί. Όχι, πέρα, βέβαια. Δεν λέει τίποτα. Όχι, βέβαια. Αυτό λέω. Ότι πρώτα να αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή και να το κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει μαζικότητα. Και με μαζικότητα, βεβαίως. Ναι. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι που μπορούν να διαμαρτυρηθούν. Εμείς τώρα στόχος μας είναι να μην πάει για υπογραφή το επικείμενο προεδρικό διάταγμα την κατάργηση του. Ναι. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις, υπάρχει, θα το επανεξετάσουν, μας είπαν. Περιμένουμε λίγες μέρες. Δεσμεύσεις, κύριε Δήμαρχε, κατά καιρούς. Δεσμεύσεις, κύριε Δήμαρχε, κατά καιρούς. Πήρατε πολλές τώρα εδώ και 2-3 χρόνια. Από τις οποίες δεσμεύσεις δεν έγινε καμία. Άρα λοιπόν, γιατί να γίνει και αυτή η δέσμευση? Λέω για παρόμοια ζητήματα. Όπως είναι το Κεφαλοβρύσου, πήραμε τη δέσμευση, αποτράπηκε. Για την Πογονιανή πήραμε τη δέσμευση, αποτράπηκε. Το παρόν τουλάχιστον. Προσέξτε. Αυτό λέω, όχι για τις δεσμεύσεις, για την ενίσχυση των σύνορων. Αυτό είναι ένας διαρκής αγώνας που θα υπάρχει. Αυτό είναι το κυριότερο. Αν ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο, δεν σημαίνει ότι τελείωσαν όλα. Θα υπάρχει ένας διαρκής αγώνας για να ενισχύσουμε τα σύνορα με αυτά τα πάγια ζητήματα τα οποία βάζουμε. Και είναι γενικότερο ενδιαφέροντος, όπως είναι οι θερμοκάμερες, όπως είναι τα φυλάκια, όλα αυτά είναι στην ατζέντα. Δεν διαγράφονται αυτά. Άρα τώρα να κοιτάξουμε το στόχο που είναι το κλείσιμο. Ναι. Γιατί πάει να γίνει ένα, πραγματικά ένα έγκλημα τώρα στην περιοχή. Και διπλό, το οποίο δεν διορθώνεται μετά. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί είσαστε πάντα παρόν εδώ, κάθε φορά που σας καλούμε, στα προβλήματα μπροστάρης. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή δύναμη, γιατί τη χρειάζεται τη δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί είστε πάντα κοντά στα προβλήματα του Πογονίου. Και θα είμαι. Παλεύετε μαζί με εμάς και ξέρουμε ότι σας έχουμε μαζί μας. Σας είπα, είμαστε μια γροθιά.
Είμαστε μια γροθιά. Ό,τι και να γίνει, είμαστε μια γροθιά. Μας ενώνει όλους η περιοχή μας. Μας ενώνει η αγάπη και η περιοχή μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι η αδικία απέναντι στο Πογόνι συνεχώς παραλαμβάνεται. Εγώ ανέφερα πριν πως είναι αντίπεινα, όχι αδικία. Είναι αντίπεινα. Έτσι δείχνει ότι είναι αντίπεινα. Γιατί η αδικία κάποιοι μπορεί να την καταλάβουν και να τη διορθώσουν. Είναι που υπάρχει μια. Ένα κάτεμα στα σύνορα με τις προκηρύξεις που πήγαν να περάσουν, τα φυλάδια με τις χάρτες. Προσέξτε, είναι και εθνικό το θέμα. Προσέξτε, περάσανε και κάποια μηνύματα από τους προηγούμενους συνεδευσιαζόμενους που είχα και με τον κύριο Τότη και με τον κύριο Άρμπυρο και με τον κύριο Δώση. Μήπως υπάρχει κάποιο σχέδιο κρυφό που εμείς δεν το γνωρίζουμε και όταν το μάθουμε θα είναι δεν πιο αργά. Δεν θέλω τέτοια σχέδια, ακούγονται πολλά. Δεν θέλω να το πιστέψουμε κανείς. Πολλά σχέδια, δεν θέλω να πιστεύω. Δεν θέλω να το πιστέψουμε, αλλά να όμως που βγαίνουν ένα-ένα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι το θέμα είναι και εθνικό εδώ. Είναι πάνω στη Μεθόριο, είναι εθνικό το θέμα και πρέπει να στηρίξουν. Δεν πρέπει να αποδυναμώνουν. Να φαίνεται ενδυναμωμένη η περιοχή ώστε να αποτρέπουν και κάθε είδους τέτοιες ενέργειες από τη γειτονική Αλβανία. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.